ξεκίνησε από μαγιά, από περιέργεια, ήταν ανάγκη, τι ήταν. Κάτι από όλα αυτά. Ξεκίνησε χωρίς να καταλάβω ότι θα ήταν κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή μου και τόσο σκληρό. Και όπως όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, λόγω αθωότητας, λόγω άγνοιας, πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι κάτι. Σίγουρα οι παρέες επηρεάζουν, αλλά το κάθε παιδί έχει κριτική ικανότητα και έχει πάρει και μια παιδεία από το σπίτι του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς μου δεν μου έδωσαν την ανάλογη παιδεία. Όπως και πολλά παιδιά από πολύ καλές οικογένειες, με πολύ καλό υπόβαθρο, μπλέξανε σε αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας πλέον και ειδικότερα στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, τα ναρκωτικά είναι παντού. Θες να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προχθές συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σχολεία, γίνεται χαμός. Έτσι. Έξω από τα σχολεία γίνεται χαμός. Και αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι για ποιο λόγο, εφόσον περνάμε όλη συνέχεια τόσο δυνατά το μήνυμα, μα πολύ ήχηρα πια, γιατί παλιότερα ήταν και λίγο ταμπού. Δηλαδή αυτό το δασκαλίκι του μπαμπά και της μαμάς μπορεί να μην το λάβεις υπόψη. Αλλά είμαστε όλοι πια, μιλάμε, έρχεσαι εσύ, στέλνεις μηνύματα, τηλεοράσεις, εκστρατείες. Για ποιο λόγο τα παιδιά αρνούνται να καταλάβουν και πέφτουν στη λούμπα αυτή, γιατί? Κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα η κοινωνία μας είναι γεμάτη προκαταλήψεις και όπως και εγώ τώρα που βγαίνω και το λέω, πολλοί μου είπανε κακώς έκανες. Κάνεις κακό στην εικόνα σου, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Πολλοί λένε, α, είπανε στη μάνα μου, ο γιος σου ήτανε πρεζάκιας. Κατάλαβες. Δηλαδή φοβόμαστε πολλές φορές και να το παραδεχτούμε και να το πούμε. Καταδικάζουμε τα παιδιά αυτά, ενώ πρέπει να τους δώσουμε ένα χέρι, να τους βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να περιθωριοποιούμε τα παιδιά που έχουν σχέση με αυτά. Πρέπει να τους δώσουμε ένα χέρι, να τους βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα στη σύγχρονη κοινωνία, που είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα, και πλέον έχουν απενεχοποιηθεί όλα αυτά. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν τον Εσκομπάρ και το Scarface και όλους αυτούς σαν πρότυπα. Δηλαδή, περνάμε και λάθος πρότυπα και μέσα και από τις ταινίες και τα μέσα ενημέρωσης και αυτά. Μπορεί, βέβαια, όπως τώρα, ας πούμε, κάνουμε μία κουβέντα για να πούμε κάτι ενάντια στα ναρκωτικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα τα οποία προάγουν τα ναρκωτικά και μέχρι και εγώ σε τραγούδια μου στο παρελθόν έχω πει πράγματα ότι κάνω, ας πούμε αυτό, κάνω χρήση και ότι είμαι μαγιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι μαγιά. Και το έχω μετανιώσει και εγώ και πρέπει να το μετανιώσουν και άλλοι. Γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα προς μίμηση, είμαι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ό,τι λέω στα κομμάτια μου είναι απλά η ζωή μου. Και δεν πρέπει τα παιδιά να με παίρνουν ότι α, ο Ταραξίας ξέρω εγώ είπε αυτό ή ο Τάδε είπε αυτό. Α, είναι μάγκας, πίνει, ξέρω τι κάνει. Δεν είναι μαγκιά να πίνουμε ναρκωτικά. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, το οποίο μπορεί να μπει στη ζωή μας από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να το καταλάβουμε. Θέλεις να μας πεις λοιπόν, γιατί μιλάμε γενικά και λέμε είναι επικίνδυνο, είναι κακό. Αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να σώσουμε ένα παιδί, γύρω στα 13-15 μας παρακολουθεί από το σπίτι. Τι θα του έλεγες, ποια ήταν η αρνητική επίδραση των ουσιών σε σένα τον ίδιο προσωπικά? Τι σου έκαναν, σε τι σε άλλαξαν? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν είμαι ο ειδικός να πω γι' αυτό. Ο Φάνης που θα μιλήσει αργότερα θα σας εξηγήσει, γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός για μένα, μετά από χρόνια εκεί καταλήγω, το καλύτερο είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Να. Το βασικότερο εγώ που έχω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να το αποπάρουμε το παιδί. Εγώ αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν και οι ειδικοί μπορεί να διαφωνούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον περιθωριοποιήσουμε. Αλλά δεν πρέπει ούτε να του κάνουμε και τα χατήρια. Πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία. Επίσης, όταν υπάρχει μια καλή σχέση με την οικογένεια και όταν το παιδί τα μοιράζεται όλα, θα το πει και αυτό. Όταν από μικρό τον έχουμε ότι όχι στα ναρκωτικά και άμα κάνεις τίποτα τέτοιο θα σε κάνω και θα σε αυτό, μπορεί το παιδί να φοβηθεί να στο πει, μπορεί το οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και από εκεί και πέρα να δείξουμε υπομονή. Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και είναι μια δύσκολη διαδικασία το να κόψεις τα ναρκωτικά. Εσένα πώς επέδρασαν αρνητικά στη ζωή σου? Δηλαδή, βλέπει ένα παιδί τώρα και λέει, οκ, εντάξει, πήρε ναρκωτικά, αλλά το βλέπω, είναι μια χαρά, γνωστός, διάσημος, γράφει μουσική, μπορεί να έχει βγάλει κανένα φράγκο, άρα γιατί όχι. Σε τι επέδρασαν? Πρώτα απ' όλα θα είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σίγουρα στην καριέρα μου, μπορεί να είχα κάνει και άλλα πράγματα,
Γενικά η ζωή σου στιγματίζεται από αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολλές άσχημες στιγμές ψυχολογικά που δεν ήμουν καλά, που είναι κάποιες πληγές που υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα μέσα μου. Έχασα πολλά χρήματα σε αυτή την ιστορία. Τσακωνόμουν με τους δικούς μου ανθρώπους. Έχω χάσει ανθρώπους, φίλους, κοπέλες. Δεν ήσουν, δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν ήσουν εαυτός σου. Δεν ήμουν εαυτός μου και κρίσης, δεν το καταλάβαινα. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το χειρότερο που, μπορεί, που παθαίνει κανείς, ότι χάνει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είσαι εαυτός σου. Είναι ψυχοτρόπες ουσίες σου. Πληγώνεις την οικογένειά σου, πληγώνεις τους φίλους σου, πληγώνεις τη σχέση σου, διαλύεις τα πάντα και δεν μπορείς να πας και μπροστά στη δουλειά σου. Γιατί μπορεί, εικάζω φαινομενικά, αρχικά ή τον πρώτο καιρό να θεώρησες ότι μπορείς να καταφέρεις και τα δύο όλοι ή να σε βοηθάει ίσως. Και πίστευα κι εγώ ότι το ελέγχεις, ότι δεν είναι κάτι. Εντάξει, ήπια τώρα, μπορώ αύριο να το κόψω. Και όλα αυτές οι ουσίες, εντάξει, κάνουν να αισθάνεσαι καλά. Ειδικά στην αρχή, όταν είναι καθαρός και ο οργανισμός και αυτά, μπορεί να αισθανθείς μια εφορία, μπορεί το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι πολύ προσωρινό. Η μεγαλύτερη παγίδα. Όταν γίνεσαι χρήστης μετά από λίγο καιρό, δεν περνάς καλά, δεν σου προσφέρει κάτι όλο αυτό. Που και στην αρχή δεν περνάς καλά, είναι απλά μια ψευδαίσθηση, αλλά το νιώσεις αυτό. Μετά, απλά για να νιώσεις καλά και να γίνεις πάλι ο εαυτός, ο φυσιολογικός που ήσουν, πρέπει να πιεις. Και μπλέκει σε μια τέτοια ιστορία. Και αυτό το πράγμα μπορεί να σε πάρει μπάλα, μπορεί να πεθάνεις, μπορεί να πάθεις το οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι επεξεγέλαση. Να. Μάλιστα. Για να μιλήσουμε λίγο με τον Φάνη το Δέλιο, σύμβουλο ψυχικής υγείας σε άτομα με εθισμό. Είναι από το σύλλογο Αρρωγή 12+. Είναι φιλαράκι σου? Ναι, πάνω απ' όλα είναι φίλος μου ο Φάνης. Δε Φάνη, δεν έχεις εδώ που κάθεσαι εκεί? Ό,τι θέλετε. Έλα να κάτσεις δίπλα μας, σε βλέπω εκεί απέναντι. Είναι φιλαράκι σου, είναι ο άνθρωπος, τι κάνεις? Καλώς τον. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε βοήθησε, σε στήριξε και είναι και δουλειά του στο κάτω-κάτω, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που με ενέπνευσε πραγματικά από την προσωπική του ιστορία μέχρι και αυτό που κάνει τώρα, που είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό και το κάνει για αυτόν πάνω απ' όλα. Για, πες για τον κόσμο. Λόγια. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, καλό είναι να περνάμε τέτοια μηνύματα. Η προϊστορία είναι με τον Γιώργο, είμαστε φίλοι. Γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού γνωστού για μια δράση που κάνει ο σύλλογός μας, τη Γίνω Ήρωά σου. Ένα μπλουζάκι που φοράνε διάφοροι επώνυμοι για να δώσουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα του συλλόγου μας είναι ότι ξεχωρίζουμε λίγο την εξάρτηση από τη διαταραχή του εθισμού. Κάτι που έχει ακουστεί και άλλες φορές και από εδώ και από τη δικιά σου την εκπομπή. Και αυτή ήταν η κουβέντα μου με τον Γιώργο. Δηλαδή, τον Γιώργο δεν κάνουμε θεραπεία μαζί, κάνουμε κάποιες συναντήσεις, πίνουμε κάποιους καφέδες, συναντιόμαστε γενικά. Ήμουνα και λίγο κάπως το πώς θα το βγάλουμε αυτό για τον Γιώργο, αλλά πιστεύω επειδή είναι μπροστά στα μίντια, καλό είναι να ακούγεται και να περνάμε θετικά μηνύματα. Εμείς αυτό που ξεχωρίζουμε και αυτό που λέμε στον κόσμο, ότι ο ανορεξικός, ο βουλιμικός, ο ναρκωμανής, ο αλκοολικός, από πίσω υπάρχει μία διαταραχή. Αυτό λέμε εθισμό και στην Ελλάδα λίγο δεν ακούγεται από τα κρατικά προγράμματα. Κοιτάμε λίγο να το ξεχωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η διαταραχή, αν δεν αντιμετωπιστεί, την εξάρτηση την αντιμετωπίζεις. Μένεις καθαρός για λίγα διαστήματα, αλλά ξανακυλάς. Κάνεις τις υποτροπές που λέμε εμείς. Και μην ξεχνάμε κάτι, ότι με κάθε υποτροπή κινδυνεύει ο άνθρωπος. Η διαταραχή δηλαδή, αυτή δηλαδή πώς αντιμετωπίζεται? Με ψυχοθεραπεία για μένα. Κοιτάς να μένεις καθαρός μία μέρα τη φορά. Στο φαγητό δεν γίνεται να μην δεν τρως. Κάνεις ένα food plan, δηλαδή έχεις ένα σχέδιο πλάνου καθημερινό. Και κοιτάς για ένα 24ωρο να το αντιμετωπίσεις. Χρειάζεται να βλέπεις έναν ειδικό. Για μένα πιστεύω περισσότερο στην ομαδική θεραπεία, δηλαδή να μπαίνεις σε ομαδικά group, να βρεις ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Να ταυτίζεσαι με αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ η ταύτιση και το να απενεχοποιείς λίγο σιγά σιγά το πρόβλημά σου. Δηλαδή, εγώ, επειδή έχω και εγώ βιωματική εμπειρία, παράλληλα με τις σπουδές μου δηλαδή, είμαι 17 χρόνια καθαρός, στην πλήρη αποχή. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι προϋπήρχε η διαταραχή. Τι σπουδές έχεις κάνει, είπες, παράλληλα με τις σπουδές σου? Ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Παράλληλα με τις σπουδές σου, λοιπόν, εσύ έχεις μείνει 17 χρόνια καθαρός, γιατί και εσύ πια είσαι πολλά χρόνια καθαρός. Εσύ στο παρελθόν είχες. Φυσικά, ήμουν 10 χρόνια πολύ τοξικομανής. Είμαι 43 τώρα. 15 με 25. Έχεις περάσει. Ήμουνα 50 κιλά. Τώρα βλέπετε, είμαι ένας άνθρωπος 92 κιλά, έτσι. Έχει αλλάξει η ζωή μου με 180 μοίρες.
Είδα και εδώ μια σχολή, έχω κάνει επαγγελματικό Thai box, έχω παίξει γύρω στα 120 παιχνίδια, άλλαξε η ζωή μου εντελώς. Έκοψα και το τσιγάρο, δηλαδή μέσα από αυτό το πρόγραμμα όμως, δηλαδή εμένα μου έλειπε αυτό. Δεν μου είπε κάποιος ότι δεν φταίς για αυτό που έχεις. Υπάρχει μια διαταραχή μέσα σου και αυτό χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις καθημερινά. Δηλαδή είναι κάτι σαν αλλεργία. Εγώ νόμιζα ότι είχα τρελαθεί, δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή και η εξάρτηση δεν είναι ευχάριστη. Στην αρχή είναι όλα ευχάριστα και μετά ξαναγυρνά σε ένα φαύλο κύκλο. Και αυτό προσπαθούσα, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι να ταυτιστώ. Όταν μπήκα σε τέτοιου είδους προγράμματα των 12 βημάτων, κατάλαβα ότι δεν φταίω για αυτό που έχω. Να δούμε τον άνθρωπο δηλαδή πίσω από τη διαταραχή. Και ότι δεν χρειάζεται να αισθάνομαι άσχημα και γι' αυτό. Δεν φταίω γιατί σηκώνομαι και έχω έναν ικανοποιητό. Εγώ το βιώνω και τώρα. Εσείς είστε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι, ναι. Και το αρρωγή 12 τι είναι ακριβώς? Η αρρωγή 12 είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Α, είναι μη κερδοσκοπικό. Συνεργάζεται με ένα κέντρο, αλλά δεν θέλω να ασχολούμαι με το κέντρο περισσότερο όσο με τις δράσεις που κάνει η αρρωγή. Ναι. Είναι από γονείς και από μια ομάδα θεραπευτών που προσπαθούμε δηλαδή να περάσουμε. Αν κάποιο παιδί τώρα έχει πρόβλημα και μας παρακολουθεί, θα μπορούσατε εσείς να, αν σας πάρει. Φυσικά, ξέρω να το κατατοπίσω. Πού μπορεί και με ποιο τρόπο. Α, βοηθάς. Πού να απευθυνθεί, φυσικά. Δίνεις πληροφορίες. Ναι. Στηρίζεις. Δεν είναι ο στόχος μου δηλαδή να έρθει στο κέντρο που συνεργάζομαι. Κατάλαβα. Ο στόχος μου είναι, μπορεί κάποιος να εργάζεται συνεχόμενα αυτά, να μην μπορεί να κλειστεί κάπου. Ναι. Έχω να τον πω που θα πάει σε ομάδες αυτοβοήθειας, πώς να ξεκινήσει, ποιος να προσέξει, γιατί και όλοι οι ψυχιάτροι δεν είναι ενημερωμένοι. Πας, σου γράφουν μια λίστα φάρμακα, τελειώνουν τα φάρμακα, ξανακυλάς, ξανά μάνα. Άρα λες και καλά κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχω περάσει, με ετοιμότητα λες εδώ ότι εγώ να είμαι σε κάποιο κέντρο, δεν θα πω το όνομά του και δεν ήρθα εδώ να το διαφημίσω. Φυσικά, και δεν είναι αυτό για το ζητούμενο. Εγώ ήρθα εδώ να πω ότι βοηθάω φιλοκερδώς μέσω ενός συλλόγου δίνοντας πληροφορίες και από εκεί και πέρα αυτό. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε όλοι μαζί. Και έχουν έρθει και γονείς σε εσάς να σας ζητήσουν τη βοήθειά τους, να ζητήσουν πληροφορίες. Φυσικά, έχουμε δωρεάν ενημέρωση. Είναι και γονείς σε απόγνωση, έτσι. Κάθε Δευτέρα στην περιοχή. Και δική σου, φαντάζομαι, ζωρίστηκαν κάποια στιγμή, εκτός και αν είχες φύγει. Το γνώριζαν. Είχες φύγει από το σπίτι, είχες φύγει, έμενες μόνος, οπότε δεν το είχαν πάρει. Δεν το γνώριζαν, υπήρξαν ανυποψίες, αυτά. Δεν είχα κάποιο παράπονο, σου λέω, από τους γονείς μου. Ήταν χωρισμένοι. Ο πατέρας μου οικονομικά τουλάχιστον μας είχε στηρίξει. Η μητέρα μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορούσε να γνωρίζει την κατάσταση. Κάποια στιγμή έβλεπε κάποια πράγματα, είχε υποψίες. Εγώ τα αρνιόμουν. Είναι το κλασικό να. Πράγμα που κάνουμε όλοι. Μάλιστα. Η άρνηση είναι κομμάτι αυτής της διαταραχής. Είναι ο πρώτος ξάδελφος που λέω εγώ. Δηλαδή, αρνείσαι ότι έχεις πρόβλημα. Εμείς τι λέμε, σπάσε το εγώ και έλα στο εμείς. Δηλαδή, χρειάζεται πάρα πολύ να τονωθεί αυτό. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο. Ότι κοίταξε να δεις, δεν φταίς για αυτό που έχεις, αλλά υπάρχουν και λύσεις. Και γι' αυτό είσαι υπεύθυνος. Τουλάχιστον ακούγονται μηνύματα. Έτσι. Και τα παιδιά και θέλουν ελπίδα. Θέλουν ελπίδα αυτά τα παιδιά. Θέλουν από κάπου να πιαστούν και ας μην το ζητάνε. Και ας αντιδρούν και ας φωνάζουν και ας χτυπάνε κάποιοι. Κατάλαβες, είναι σαν μια έκκληση να τους βοηθήσει κάποιος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα ωραία πράγματα που μας είπατε. Και θέλω να πω ότι επειδή παίρνουν κάποιοι τη μαμά και λένε ότι ο γιος ήταν Ριζάκιας, ναι. Εγώ θέλω να πω στη μαμά σου λοιπόν ότι πρέπει να είναι περήφανη που τα κατάφερες να ξεφυγείς, που είσαι καλά και, που, και για σένα και που είσαι εδώ και έχεις τη γενναιότητα να μιλήσεις δημόσια γι' αυτό.